Εμπρός. Θα σας ξυπνήσουμε νωρίς αύριο, κυρία. Ναι, Ιωσήφ. Θα πάω με τους προσκυνητές. Τι έπαθε ο κύριος Παπαδόπουλος? Καρδιακή προσβολή. Έφερα τον γιατρό. Γιατί δεν τον πήγατε στην κλινική? Δεν πρέπει να μετακινηθεί και ύστερα για ποιο λόγο? Ο γιατρός μας κάνει θαύματα. Στα χέρια τα δικά του δεν έχει φόβο. Όλος ο κόσμος τον ξέρει και τον αγαπάει γιατί είναι καλός άνθρωπος και επιστήμονας. Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Σκεφτείτε ότι δεν σου ζητάει λεφτά. Ό,τι έχει του δίνει. Και αν δεν έχει, σου δίνει και τα φάρμακα. Βοηθάει πολύ τους φτωχούς και τους λυπάται. Μόνο που πίνει. Πώς το λέτε? Ντόκτορ τον φωνάζουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει έρθει για την Ελλάδα. Πηγαίνετε καμιά μέρα το παιδί στο γιατρείο του. Αυτό κάτι μπορεί να κάνει. Επιτρέψατε μου, Δεσποινή, να συστηθώ. Πολ Αρμάν. Πολ Αρμάν. Χαίρομαι πολύ. Θα μου επιτρέψετε λιγάκι να σας απασχολήσω? Καθίστε. Ευχαριστώ. Είμαι βιομήχανος. Βιομήχανος. Μάλιστα. Και ιδιοκτήτης ενός αδαμαντορυχείου στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ιδιοκτήτης αδαμαντορυχείου. Μάλιστα. Και τι θέλετε να μου πείτε? Είστε κι εσείς αστυνομικός? Δεν καταλαβαίνω. Έλατε, μην κρύβεστε. Έμαθα ότι είστε διάσημοι αστυνομικοί. Πώς το μάθατε? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Και τώρα τι θέλετε? Βρίσκομαι... Βοηθήστε με, κύριε. Έχω μεγάλη ανάγκη. Πιστέψτε με, κύριε. Δεν μπορώ να δουλέψω. Έχω ανάγκη, κύριε. Where am I? What happened? Δεν καταλαβαίνω. Πάντως, εγώ... Φίλη. Είστε Ελληνίδα? Μιλάτε ελληνικά. Γεια σου. Πού βρίσκομαι? Στο σπίτι του γιατρού Χολέβα. Είμαι η κόρη του. Εγώ σας μάζεψα χθες το βράδυ από το δρόμο. Πού είναι ο Wells? Wells? Λέτε για το φίλο σας. Έφυγε προς άλλη κατεύθυνση. Γλίτωσε. Δεν ξέρω. Ο Θεός μου να γλίτωσε τουλάχιστον αυτός. Αν θέλετε μπορώ να μάθω και να σας πω. Thank you. Πρέπει να μάθετε πάση θυσία. Πάω να σας φέρω κάτι να φάτε. Ποιος είστε? Πώς μιλάτε τα ελληνικά? Χθες το βράδυ στο παραμιλητό σας... Ποιος αστυνομικός, δεν καταλαβαίνω. Μα είναι πολύ απλό, κυρία μου. Αν ήρθατε να με δείτε για το παιδί, θα ήταν καλύτερα να βλέπετε τον σύζυγό. Μόλις προλίγουδα τον κύριο Φλωρά. Εκείνος σας έστειλε? Όχι, απέναντι, προσπάθησε μάλιστα να με εμποδίσει. Τότε γιατί δεν συμμορφωθήκατε?
Γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Υπάρχουν, βλέπετε, οι νόμοι. Μα τι λένε οι νόμοι, ότι πρέπει το παιδί μας να θανατωθεί. Πώς το προδικάζετε αυτό. Δεν προδικάζω τίποτα. Είναι βέβαιο όμως ότι οι απαγωγείς θα ζητήσουν λίτρα. Εμείς θα τα δώσουμε και η υπόθεση θα λήξει. Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Νομίζω όμως ότι κάνατε ένα μικρό λάθος. Εγώ δεν νομίζω. Ακούστε, κυρία μου, δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια να νομίζουμε και οι δυο μας. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να νομίζω μόνο εγώ. Απαντήστε μου λοιπόν σε μερικές ερωτήσεις χωρίς περιστροφές. Πόσο χρόνο ήταν το παιδί? 14 μηνών. Εσείς πόσο καιρό το είχατε? Τι θέλετε να πείτε? Νομίζω πως είμαι σαφής και επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Πόσο καιρό είχατε το παιδί? Μαζί μου πρέπει να είστε ειλικρινείς. Ξέρω πως το παιδί το είχατε υιοθετήσει. Λοιπόν, δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θέλετε να μου απαντήσετε. 6 μήνες. Σωστά. Πείτε μου, κυρία Φλωρά, το γεγονός ότι το παιδί δεν ήταν δικό σας, το είχατε μυστικό? Όχι, αλλά δεν το συζητούσαμε. Συνεπώς μπορεί οι απαγωγείς να μην το ξέραν και να το κλέψαν με την ιδέα πως το παιδί είναι δικό σας. Μπορεί. Μάλιστα. Δοξαρά, δεν ήταν το πατρικό σας όνομα? Μάλιστα. Τζένι, δεν αντέχω άλλο. Φτάνει. 2 ώρες φάγαμε εδώ μέσα. Τζένι, μου δίνεις τα νεύρα. Αν δεν βγούμε τώρα, αμέσως θα βάλω τις φωνές. Τι θες επιτέλους? Α, τι θέλω, τι θέλω. Να σε φέρω πίσω από τις 3.000 χρόνια πρόξης του που ζεις. Αυτό θέλω. Μυρίζεις μούχλα, Τζένι, μυρίζεις... Και εσύ αίμα και μπαρούτι από τα εγκλήματα που κυνηγάς. Τζένι, δεν μπορείς να με καταλάβεις. Μια μέρα θα παντρευτούμε. Μου κάνει κακό να σκέφτομαι πως τη γυναίκα μου θα τη χάνω διαρκώς σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους. Η Ελλάδα, Τζένι, είναι γεμάτη. Γεμάτη από ομορφιές. Αυτές οι ομορφιές που εγώ δείχνω στους ξένους. Ενώ εσύ τι τους δείχνεις? Τα εγκλήματα, τους βιασμούς, τις απάτες. Διαφέρομαι πολύ, Αλέξη. Αγαπώ τη δουλειά μου όπως και εσύ τη δική σου. Καλύτερα μην πεις τίποτα. Θα ήταν άσχημο να μετανιώσεις.